Γεια σε όλους, είμαι ο Παναγιώτης από το Outdoors University. Σίγουρα μια πολύ καλή επένδυση για το βουνό είναι ένα πολύ καλό σακίδιο. Αλλά μπορεί να κοστίσει ακριβά. Σε αυτό εδώ το βίντεο λοιπόν θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας πώς έφτιαξα από την αρχή μέχρι το τέλος αυτό εδώ το σακίδιο. Πάμε να δούμε. Πριν ξεκινήσω να φτιάχνω το σακίδιό μου, έκανα μια έρευνα στο ίντερνετ. Είδα ποια σακίδια μου αρέσουν, ποια είναι λειτουργικά, πήρα ιδέες από κάποια, πήρα ιδέες από κάποια άλλα, τη συνδύασα και έβγαλα αυτό το αποτέλεσμα. Και το καλύτερο απ' όλα, τα περισσότερα υλικά που χρησιμοποίησα ήταν από πράγματα τα οποία είχα και δεν χρειαζόμουν άλλο. Παραδείγματος χάρη, όλο το ύφασμα, αυτό το γκριζοπράσινο, δεν ξέρω τι χρώμα είναι ακριβώς, το είχα από ένα φουσκωτό κάθισμα, αυτά με τα φελιζόλ. 600D, πολυεστέρας, πολύ ανθεκτικό και πολύ ελαφρύ. Τα μαύρα καλύματα που έχω για να κλείνω το πάνω μέρος του σακιδίου και τις δύο μικρότερες τσέπες είναι από ένα διάβροχο που μου είχε χαλάσει, από το οποίο έκοψα τα κομμάτια και τα έραψα γύρω-γύρω. Ναι, η μάντα αγόρασα, κλίψα αγόρασα και η επένδυση, οι επενδύσεις για τη μέση και για την πλάτη είναι από ένα στρώμα για γιόγκα που είχαμε πεταμένο και χρησιμοποίησα αυτό. Αυτό σημαίνει ότι πριν ξεκινήσουμε, καλά είναι να κάνουμε και μια έρευνα στο σπίτι για το τι δεν χρειαζόμαστε. Υπάρχουν διάφορα σακίδια στο εμπόριο. Υπάρχουν σακίδια στρατιωτικά, υπάρχουν σακίδια bushcraft, υπάρχουν σακίδια ορειβασίας, τα οποία είναι πιο ελαφριά. Ο στόχος μου από την αρχή ήταν να φτιάξω ένα σακίδιο το οποίο να είναι ανθεκτικό για το βουνό, να μην είναι πολύ βαρύ και επίσης να το κάνω όσο πιο οικονομικά γίνεται. Και κάπως έτσι θα είναι η πλάτη.
Yeah.
Δεν ράβει η ώρα που είχαν.
Το πρόβλημα εδώ τώρα είναι ότι έχουμε πολύ χοντρό ύφασμα και πρέπει να βοηθάω τη μηχανή και αν τη σπρώξω λίγο λάθος χτυπάει η βελόνα στο πάνω στη μηχανή και σπάει. Οπότε θέλει πολύ υπομονή εδώ τώρα. Αυτό έψαχνα. Άλλη μία κατεστραμμένη βελόνα. Thank you.
Και έτοιμο το σακίδιό μας. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν θεωρείτε ότι μάθατε κάτι από αυτό, κάντε του μια κοινοποίηση και κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο. Να είστε καλά και να περνάτε τέλεια. Τσάου!